Είναι η ώρα να καλημερίσω και να ευχηθώ βεβαίως και καλή εβδομάδα στον κύριο Κώστα Συνολάκη. Είναι καθηγητής, σας θυμίζω, φυσικών καταστροφών στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κύριε Συνολάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας εκ των προτέρων. Καλή εβδομάδα. Θέλω, σας παρακαλώ, προφανώς πάντα έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο της εκπομπής ότι πάντα σας επικαλούμαστε, σας τους επιστήμονες, και ζητούμε τη γνώμη σας όταν έχουμε τέτοια έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα σαν αυτά που έχουμε και το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Προφανώς το τελευταίο πολύ δυσάρεστο ήταν αυτό που έγινε στη Χαλκιδική. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Συνολάκη, ευθύς εξ αρχής το εξής. Αναρωτιόμουν και νωρίτερα, τελικά πρέπει η πολιτεία να δείξει το δρόμο σε εμάς τους πολίτες? Είμαστε εμείς οι πολίτες που δεν είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι? Πολλές φορές, ξέρετε, αναζητούμε τις ευθύνες όταν έχουμε τέτοιες δυσάρεστες, πολύ τέτοια δυσάρεστα περιστατικά. Θέλω λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας επ' αυτού. Κοιτάξτε, είναι και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, πρέπει σαν πολίτες να έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από την πολιτεία. Είναι παράδοξο και ότι μετά, ένα χρόνο μετά το ΜΑΤΙ, δεν είχε υλοποιηθεί το σύστημα με τα αυτομετωπημένα μηνύματα, γραπτά μηνύματα, ή το αντίστροφο, το 112, που θα μπορούσε το 112 να τηλεφωνεί σε σταθερά και σε κινητά και να δίνει ανακοινώσεις για ακραία φαινόμενα. Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, σαν άνθρωποι, πρέπει να έχουμε και τη δική μας αίσθηση της ευθύνης, πώς θα αυτοπροστατευτούμε. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και μαθαίνουμε τι κάνουμε, ας πούμε, να μην πλησιάζουμε τα φίδια ή τι κάνουμε όταν υπάρχουν κεραυνοί. Αλλά δεν έχουμε μάθει, και αυτό πρέπει να το μάθουμε στα σχολεία, από τις οικογένειές μας, τι κάνουμε σε περίπτωση πλημμύρας, τι κάνουμε σε περίπτωση ακραίων ανέμων. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί η πολιτεία, παρόλο που έχει τεράστια ευθύνη, να είναι σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο, σε κάθε παραλία που πλημμυρίζει. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Αλλά και στα δύο αυτά θέματα πάσχουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν βάλαμε ιδιαίτερα μυαλό, δηλαδή, κύριε Συνολάκη, μετά την τραγωδία στο ΜΑΤΙ, τη μάντρα παλιότερη, γιατί έχουμε ξεχάσει σχεδόν και τη μάντρα. Δυστυχώς η μνήμη του Χρυσόψαρου ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Ξεχάσαμε τη μάντρα, κοντεύουμε να ξεχάσουμε και το ΜΑΤΙ. Και έρχομαι στο ΜΑΤΙ γιατί ασχοληθήκατε ιδιαιτέρως με τα όσα τραγικά συνέβησαν εκεί. Γιατί τα ξεχνάμε, κύριε Συνολάκη? Γιατί εκτιμούμε ότι δεν θα μας ξαναχτυπήσουν την πόρτα, ή γιατί ενδεχομένως κακώς αισθανόμαστε ότι τα έχουμε λύσει κάποια προβλήματα, άρα λοιπόν κάπως καλύτερα θα τα πάμε, αν μας ξαναέρθει κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο κακό και μας τυπήσει την πόρτα? Γιατί τα ξεχνάμε αυτά τα περιστατικά? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, και ξέρετε, αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει διεθνώς. Δηλαδή, έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά, κάθε χρόνο γίνονται μεγάλες καταστροφές στην Ινδονησία, μερικές φορές πηγαίνω κάθε χρόνο στην Ινδονησία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κοινωνική μνήμη, η μνήμη της κοινωνίας για μια ακραία καταστροφή είναι συνήθως 2 με 3 μήνες. Ό,τι δεν γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα δεν πρόκειται να γίνει. Μετά είναι αναπόφευκτο ότι η ζωή ξαναγυρίζει και οι άνθρωποι αρχίζουν και ξεχνούν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει ιδιαίτερη ευθύνη η πολιτική προστασία. Γιατί είναι ακριβώς η δουλειά της πολιτικής προστασίας να σκέφτεται αυτά ότι μπορεί να υπάρξουν ακραία φαινόμενα, και να σκέφτεται την προετοιμασία των ανθρώπων, την πρόληψη, πώς θα γίνει η απόκριση και πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Γι' αυτό έχουμε επαγγελματίες ανθρώπους. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι φτιάχνουμε νοσοκομεία τα οποία τα λειτουργούμε μόνο όταν αρρωστήσει κανείς, υπάρχει κάποιο ατύχημα, και τον υπόλοιπο χρόνο τα κλείνουμε. Και ξαφνικά, όταν γίνει κάποιο ατύχημα, φωνάζουμε τους γιατρούς να ανοίξουμε το νοσοκομείο εκείνη την ώρα μόνο. Κάπως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό σαν κοινωνία πληρώνουμε και τα νοσοκομεία να τα έχουμε συνέχεια ανοιχτά, για να, ακόμα και όταν τα νοσοκομεία έχουν πάντα ασθενείς, αλλά ακόμα και όταν δεν τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Η πολιτική προστασία, αυτή είναι η δουλειά της. Τη χρειαζόμαστε, πρέπει να είναι συνέχεια εκεί και να σκέφτεται πριν από εμάς, για μας. Ακριβώς όπως το είπατε, είναι τελείως ανθρώπινο να ξεχνιούνται αυτά τα πολύ τραγικά περιστατικά. Είναι ίσως ανθρώπινο από εμάς, ναι, να τα ξεχνάμε, αλλά όπως σωστά λέτε, όχι από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εξουσία. Αυτοί σίγουρα δεν θα πρέπει να τα ξεχνάνε. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν έχετε ίσως καταλήξει
από τι πάσχουμε? Πάσχουμε στο θέμα της πρόληψης, κύριε Συνολάκη. Πάσχουμε στο επίπεδο του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη κατάσταση, όποια κι αν είναι αυτή. Πάσχουμε κυρίως λόγω της δικής μας, είπαμε, άγνοιας κινδύνου μερικές φορές των πολιτών, η έλλειψης ενημέρωσης. Είναι ένας εκρηκτικός ενδυασμός όλων αυτών. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί αναρωτιόμουν νωρίτερα, δεν θα μπορούσε η πολιτεία, η πολιτεία υπό οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν με αφορά καθόλου αυτό, να ακούσει εσάς τους επιστήμονες, να κάτσετε κάτω όλοι μαζί που λέει λόγο σε ένα τραπέζι, να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες και να αρχίσουν σιγά σιγά να υλοποιούνται πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουν γίνει ποτέ στη χώρα ή αν έχουν γίνει, έχουν μείνει πίσω ή έχουν μείνει δηλαδή ατελή. Πού πάσχουμε, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία. Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και εμένα με έχει απασχολήσει αυτό που ρωτάτε. Από τι πάσχουμε, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάναμε? Ένα κομμάτι το οποίο είναι σίγουρο είναι, αυτό που πρέπει να πάσχουμε, είναι η ελληνική γραφειοκρατία και το γεγονός ότι έχουμε πολλές αρμοδιότητες οι οποίες δεν είναι καθαρά προδιαγεγραμμένες μέσα στην νομοθεσία μας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο ένας περιφερειάρχης να πει «Μα αυτό δεν ήταν η δική μου ευθύνη», ο δήμαρχος να πει «Δεν είναι η δική μου ευθύνη, είναι της περιφέρειας». Είδαμε στην Κρήτη, καταρχάς να σας θυμίσω στα Χανιά την άνοιξη όταν έγιναν οι πλημμύρες στο τέλος του χειμώνα στον Πλατανιά. Ένας λόγος ήταν ότι είχε κλείσει ο δρόμος Χανίων και Σάμου, αυτό που λέμε η εθνική οδός, δεν είναι εθνική οδός, γιατί δεν υπήρχε συμφωνία ποιο το ένα ρεύμα, δεν ξέρανε ποιος κάνει τι και ποιος είναι υπεύθυνος. Σωστό, έχετε δίκιο που το θυμίζετε. Αυτό το πράγμα που είδατε εκεί πέρα, το οποίο όσο παράδοξο και να είναι, δηλαδή να κλείνει ένας δρόμος και να είναι δύο υπηρεσίες, να μην μπορούν να τα βρίσκουν μεταξύ τους και αυτό να συνεχίζεται μέχρι να γίνει η καταστροφή, αν δεν είχε πέσει γέφυρα στον Πλατανιά, μπορεί αυτό να συνεχιζότανε μέχρι τις εκλογές. Ναι. Και θα ακούγαμε και θα λέγανε «Α, εγώ θα ανοίξω το δρόμο» ή «Εγώ θα τον ανοίξω το δρόμο». Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα και υπάρχει στις υπηρεσίες. Δηλαδή, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος γι' αυτό, δεν παίρνω καμία ευθύνη για αυτό το πράγμα, δεν παίρνω καμία πρωτοβουλία. Αν σκεφτείτε ότι από μία πλευρά, σαν άνθρωποι, λίγοι από εμάς πραγματικά παίρνουν πρωτοβουλίες να λύσουν ένα πρόβλημα, θα πάω, θα το φτιάξω, θα το κάνω. Σχεδόν η όλη μας η εκπαίδευση, όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο, όλα τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από την κοινωνία γύρω μας, είναι κάνω αυτό το δικό μου, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται, δεν προσπαθώ να λύνω προβλήματα. Και δεν βοηθάει το ελληνικό σύστημα σε αυτό το ελληνικό, η ελληνική δημόσια διοίκηση. Δημόσια διοίκηση δεν μας βοηθάει καθόλου σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και να έχετε έναν άνθρωπο που να ήθελε να υλοποιήσει. Είναι χαρακτηριστικό και δεν το λέω πολιτικά αυτό που είπε ο κύριος Σπυριτζής, που ήταν υπουργός υποδομών. Ο άνθρωπος είπε ότι, μα λέει, προσπαθήσαμε την άνοιξη να κάνουμε το 112, δεν συνεργαζόντουσαν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Με συγχωρείτε, είσαστε υπουργός. Αυτή είναι η υπευθυνότητά σας. Τι θα πει δεν συνεργαζόντουσαν? Αλλά καταλαβαίνω αυτό το πράγμα στο οποίο έλεγε και καταλαβαίνω επίσης τι στεγανά θα υπήρχαν μέσα στις υπηρεσίες του Υπουργείου που άλλοι θα του λέγανε ότι αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Ναι. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να ξεπεράσουμε σε όλα. Είναι η πρώτη αντίδραση του κράτους και πάραν πολλών ανθρώπων σε όλα είναι «Μα δεν γίνεται, δεν προβλέπετε, δεν προβλέπετε». Και επειδή δεν προβλέπετε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται ποτέ τίποτα, ναι. Και στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Ότι ένας υπάλληλος, ένας δημόσιος υπάλληλος κάπου, μπορεί να σταματήσει ακόμα και έναν υπουργό ή να τον καθυστερήσει από το να υλοποιήσει κάτι. Γιατί δεν αναλαμβάνω την ευθύνη, δεν το κάνω, δεν γίνεται. Μέχρι να αρχίσει ολόκληρη, να πιστεί ο ένας υπάλληλος να κάνει αυτό το πράγμα, πολύ σπάνια μπορεί ένας υπουργός να πει «Όχι, θα το κάνω εγώ παίρνω την ευθύνη, εγώ υπογράφω κτλ». Μα δεν προβλέπετε, θα υπάρξουν 15 σύμβουλοι από πάνω που θα του πούνε «Μην το κάνεις, δεν γίνεται αυτό, μην πάρεις την πρωτοβουλία, θα σε κυνηγήσουν, θα σε κάνουν, θα σε δείξουν». Μα δεν λειτουργεί, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Και βλέπετε ότι σιγά σιγά μετά από σχεδόν από την μεταπολίτευση και έπειτα που έχουμε, αυτό το κράτος το οποίο συνέχεια γίνεται όλο και πιο γραφειοκρατικό, γιατί η δικτατορία ήταν η δικτατορία, αποφασίζουμε, διατάζουμε, δεν νομίζω ότι υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Εκεί πέρα φτάσαμε να έχουμε ένα δημοκρατικό κράτος, το οποίο σιγά σιγά να περιορίζει τον εαυτό του και να σκοτώνονται οι άνθρωποι σε αυτά τα κρέα φαινόμενα, γιατί δεν μπορεί να λάβει τα μέτρα
γιατί δεν μπορεί να τα βρει με τον εαυτό. Και γιατί την ώρα της κρίσης, αλληλοκαλύπτονται αρμοδιότητες, κάποιοι δεν θέλουν να υπερβούν τις αρμοδιότητες που έχουν, και άρα λοιπόν εκεί κολλάει κάπου το σύστημα. Θα ήταν η αλήθεια, είναι, συμφωνώ μαζί σας, μια πολύ καλή πρώτη κίνηση αυτό, το να ξεκαθαρίσουν επιτέλους η αρμοδιότητα στο ποιος κάνει τι, να είναι απολύτως ξεκάθαρο σε όλες τις υπηρεσίες που καλούνται, σας λέω, τη δύσκολη στιγμή. Γιατί νομίζω ότι εκεί ούτως ή άλλως δοκιμάζεται ο μηχανισμός, έτσι δεν είναι, κύριε Συνολάκη? Ακριβώς έτσι. Μα γι' αυτό τις έχεις σε αυτές τις υπηρεσίες τη μία στιγμή που θα τις χρειαστείς, τότε ακριβώς πρέπει να μην υπάρχει, όλα να λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Δηλαδή, και γι' αυτό γίνονται και οι ασκήσεις ετοιμότητας από πριν, ώστε να γνωρίζουν όλοι τι θα γίνει σε περίπτωση μια κρίση. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση πραγματικά. Μετά από τη Μάντρα και μέσα στην περιφέρεια Αττικής δεν έγινε απολύτως τίποτα, και είδαμε ξαφνικά μετά το που θρηνήσαμε τους νεκρούς πάνω από 20 στη Μάντρα, θρηνήσαμε 102 ανθρώπους στο Μάτι, και ουσιαστικά οι λόγοι ήταν οι ίδιοι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση ευθύνης. Τι κάνουμε τη στιγμή της κρίσης, καμία διαχείριση της κρίσης, ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά. Ήταν δηλαδή το ίδιο πράγμα ξαναπέχτηκε και είδατε ότι δεν υπήρχε θέμα, δεν λέω να τιμωρηθεί ποινικά η υπεύθυνη, αλλά οι ίδιοι οι πολιτικοί οι οποίοι ήταν κατεβήκαν σε εκλογές σαν να μην σημαίνει τίποτα. Σαν να μην σημαίνει τίποτα, ναι. Έχετε δίκιο. Ναι, δεν θα κρίνουμε εμείς αν πρέπει να κινηθεί κάτι. Όχι. Ναι, αλλά έχετε δίκιο. Συνεχίστηκε η ζωή, εννοείται, με μια κανονικότητα, χωρίς να έχει υπάρξει κανονικότητα. Ναι. Ακριβώς επειδή μπορεί κανείς. Και πραγματικά μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν, νομίζω στο τέλος αποδειχθεί ότι δεν έχουν καμία ποινική ευθύνη. Αλλά όταν έχεις ένα σύστημα το οποίο δεν τα προδιαγράφει αυτά και όλοι είναι ανεύθυνοι, δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη ούτε ο υπουργός ο κ. Τόσκας που κατέβηκε βουλευτής, ούτε η περιφερειάρχης, ούτε ο δήμαρχος, μα κανένας δεν ευθύνεται. Δηλαδή, ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα, δηλαδή, ποιοι. Και εδώ μπαίνει και ο δικός μας ρόλος, κύριε Συνολάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό που λέγατε, είπατε με το ξεκίνημα της κουβέντας μας, ότι πρέπει και εμείς οι πολίτες πια να απαιτούμε περισσότερα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να αρχίσουμε να είμαστε πιο ενεργοί σε όλα τα θέματα που μας αφορούν, και κυρίως και σε αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας. Να κουνάμε δηλαδή και το δάχτυλο περισσότερο στους ανθρώπους που μας κυβερνούν, από όποιο πόστο ο καθένας. Έχετε απόλυτο δίκιο, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι αν δεν ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω, καθώς μας χρειάζεται πολύ καλύτερη εκπαίδευση σε φυσικές καταστροφές στα σχολεία. Εγώ προσπαθώ, πηγαίνω σε μερικά, αλλά δεν προλαβαίνω σε πάρα πολλά, δημοτικά και γυμνάσια, να μιλάω έτσι για μερικά βασικά πράγματα για φυσικές καταστροφές, και τα παιδιά και τα σχολεία πραγματικά ξέρουν ελάχιστα. Εκτός από σεισμό, από τους σεισμούς που είναι το πιο βασικό, ξέρουν ότι σε περίπτωση σεισμού κατεβαίνεις κάτω από το φρανείο, δεν ξέρουν απολύτως τίποτα. Και δεν ξέρουν επίσης ένα κομμάτι αυτής της άγνοιας που είναι έλλειψη παιδείας, είναι ακριβώς ότι κανείς δεν ξέρει ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Φερρυπίν, είχα μιλήσει κατά το και Μάτι. Να κλείσουμε με αυτό, γιατί δυστυχώς με πιέζει ο χρόνος. Είχα μιλήσει στο Μάτι για τη γραμμή του 112. Ναι, για το 112. Κανένας δεν το είχε τότε εστερνιστεί, του είχαν μιλήσει. Ξαφνικά τώρα με αυτό, δυστυχώς, στερνίσαμε άλλους 7 ανθρώπους. Έγινε. Για να το κάνουμε ξανά πρώτη συζήτηση. Και ελπίζω να ξαναγίνει. Τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη δέσμευση της κυβέρνησης μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Μακάρι να γίνει. Ναι, το είπε ο κ. Σκυρακάκης. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά δεν θα χρειαστεί να έχουμε κάθε φορά θύματα και να κάνουμε ένα πολύ μικρό βήμα μπρος. Κύριε Συνολάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας την κουβέντα. Να είσαστε καλά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε με δυσάρεστη αφορμή. Να τα λέμε μόνο έτσι για να υπενθυμίζουμε ορισμένα βασικά πράγματα, και σε εμάς, τους πολίτες, ενώ να μας υπενθυμίζετε, και προς τους ανθρώπους βέβαια που κατέχουν εξουσία. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Καλή σας ημέρα. Και εγώ, καλή εβδομάδα.